samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Είναι δεδομένο ότι από τον κύριο κορμό του προϋπολογισμού, αν μπορούν να αντιληφθούν ή όχι κονδύλια για την ανάπτυξη, είναι δεδομένο, συμφωνώ μαζί του, όπως συμφώνησε και ο Δήμαρχος στην εισηγητική του τοποθέτηση. Είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, ένας προϋπολογισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, ένας προϋπολογισμός με υποχρηματοδότηση του ελληνικού δημόσιου. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο προϋπολογισμός αυτός έπρεπε να ψηφιστεί, διότι ο Δήμος έπρεπε έστω και στα βασικά να συνεχίσει τη λειτουργία του. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ανασταλεί η λειτουργία ενός τόσο μεγάλου οργανισμού πλέον για όλο το νησί. Καταλαβαίνετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και για το προσωπικό του και για το νησί ολόκληρο. Ο προϋπολογισμός λοιπόν ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους από το Δημοτική Παράταξη του κ. Θάνου και τις υποτείνους διαμέσους του κυρίου Γεωργίου με συγκεκριμένη αιτιολόγηση από την πλευρά του. Είναι ένας προϋπολογισμός που προβληματίζει όλους μας. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη μονάδα όρθια που λέγεται Δήμος, όρθια τουλάχιστον στις βασικές λειτουργίες, και να τον ψηφίσουμε και να τον στηρίξουμε κατά την υλοποίησή του. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το κυρίαρχο πνεύμα που ήταν η οικονομία, που την καταφέραμε εν μέρη για τα κονδύλια του 2011, να συνεχιστεί το 2012, διότι το μέλλον, από ό,τι παρακολουθούμε όλη την κεντρική δισιογραφία, δεν είναι ό,τι και το καλύτερο, έτσι. Ναι, αυτό τώρα πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα λείψουν τα έργα από τον νησί? Για τα έργα, το κύριο μέλημα είναι ότι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί έχει στραφεί όλο το ενδιαφέρον, εκεί έχουν υποβληθεί πάρα πολλά προγράμματα εκ μέρους του Δήμου, υποβολές. Έχουμε θετικές μέχρι τώρα αποκρίσεις και ξεκινούν και οι διαδικασίες για τις δημοπρατήσεις. Προγράμματα υλοποίησης έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το εθνικό σκέλος, καταλαβαίνετε ότι είναι, από ό,τι φαίνεται, σχεδόν αντίθετο. Δεν χωράει πουθενά, δεν είναι βούληση δικιά μας. Βλέπετε όλοι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, ψηφίζονται ήδη μέτρα περιστολής και άλλο του κεντρικού προϋπολογισμού της χώρας. Και άρα δεν έχουμε να ελπίζουμε τίποτα το καλύτερο εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης. Για να ξέρουμε και πού πατάμε, διότι αν δεν μπορούμε να αναγνώσουμε το τώρα, διακινδυνεύουμε πολύ και το μέλλον του Δήμου, που θα κρίνεται από ό,τι φαίνεται αυτοτελώς και ως μονάδα πλέον και για τη διατήρηση δυστυχώς θέσεων εργασίας και για τη δυνατότητα έστω και μικρής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας και των πολιτών, έτσι, δεν είναι άδεια μόνο τα ταμεία τα κρατικά, είναι και άδεια τα νοικοκυριά, τα ταμεία των νοικοκυριών. Πόσο εφικτό είναι να συγκεντρωθούν, να μαζευτούν τα χρήματα αυτά από τα αποδοτικά τέλη, τα οποία και σε καλές χρονιές, έτσι, δεν γινόταν μεγάλη συγκέντρωση των χρημάτων αυτών. Τώρα, σε κακή οικονομική κατάσταση που είναι τα νοικοκυριά, πόσο εύκολο είναι? Οι δυσκολίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες και για τον μηχανισμό του Δήμου, αλλά και για τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν. Όσοι έχουν ιδιαίτερα αυξημένες οφειλές, συσσόρευση οφειλών κτλ., στα χρόνια τα καλά, όπως είπατε κι εσείς, καταλαβαίνετε τι γίνεται στα χρόνια που βιώνουμε όλοι σήμερα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει υστέρηση στα έσοδα, γιατί υπάρχει και υστέρηση από νοικοκυριά που παλιότερα ανταποκρινόταν αμέσως στις υποχρεώσεις τους, σήμερα να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτό οφείλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια γίνονται διάφορες προσπάθειες εκ μέρους της υπηρεσίας να μαζευτούν χρήματα, με όποιο νόμιμο τρόπο υπάρχει, σεβόμενοι βέβαια και τις ιδιαιτερότητες των στεγμών, έτσι, χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς να χαρίζει το Δήμος σε κανένα μεγαλοφιλέτη τουλάχιστον. samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.